Το μεγάλο παιχνίδι όμως, το σπουδαίο αυτό παιχνίδι, από τα καλύτερα των τελευταίων χρόνων, μετέδωσε χθες, περιέγραψε χθες για την Κοσμοτέ TV ο Σωτήρης ο Κωνσταβάρας. Τον ακούγαμε να περιγράφει, τρελαινόμασταν και εμείς βλέποντας το παιχνίδι αυτό. Γι' αυτό και ζήτησα να τον έχουμε σήμερα στον αέρα, να μοιραστεί μαζί μας αυτό που και ο ίδιος έζησε και ο ίδιος περιέγραψε χθες το βράδυ στην Κοσμοτέ. Σωτήρη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας, πώς είστε? Μια χαρά, χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη. Θέλω να μας περιγράψεις, να μας μεταφέρεις αυτό που ένιωθες εσύ στη διάρκεια της περιγραφής σου χθες το βράδυ, βλέποντας το παιχνίδι. Κοίτα, είναι από τις περιπτώσεις που λαχανιάζεις και εσύ, παρά το γεγονός ότι τρέχεις. Ναι. Αλλά ξέρεις, εγώ έχω πει πολλές φορές τέτοιους παιχνίδια είναι πολύ εύκολα για αυτόν που κάνει την περιγραφή. Γιατί σε παίρνει το ίδιο το παιχνίδι και σε πηγαίνει. Δεν χρειάζεται να κάνεις πάρα πολλά πράγματα, απλώς ακολουθείς το ρυθμό. Τα δύσκολα είναι τα παιχνίδια τα οποία δεν έχουν πολλά πράγματα. Δεν έχουν φάσεις, δεν γίνεται τίποτα, δεν υπάρχει κάτι αξιόλογο να σχολιάσει κανείς. Τέτοιου είδους μάτς είναι χαρά για οποιονδήποτε. Βέβαια. Είχε να περιγράφει. Αλλά ήταν ένα από τα καλύτερα μάτς που έχω δει εγώ τουλάχιστον. Έχω δει και το έχω περιγράψει. Που έχεις περιγράψει είναι το καλύτερο. Είναι το καλύτερο, Σωτήρη, που έχεις περιγράψει το καλύτερο αυτό. Νομίζω ναι. Η αλήθεια είναι ότι μου έχει μείνει και ένα ακόμα στο μυαλό, αλλά αυτό ίσως έχει να κάνει με το γεγονός ότι τότε ξεκινούσα να κάνω περιγραφές. Ποιο? Το 2004 στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, εκείνο το μάτς Κίας με την Ολλανδία. Που βρέθηκε η Τσεχία να χάνει με 2-0 και το γύρισε 3-2. Αυτό ήταν ματσάρα επίσης. Ναι. Αλλά ξέρεις, ίσως μου έχει μείνει επειδή ήταν στο ξεκίνημα. Και πάντα θα το θυμάμαι δηλαδή. Αλλά από πλευράς ποιότητας πρέπει να είναι το καλύτερο από όλα όσα έχω, όσα έχω περιγράψει. Τι μάτς είναι αυτό, δηλαδή το αποτέλεσμα αυτό. Μου έκανε εντύπωση από το μεσημέρι, το συζητούσαμε εδώ, ότι το 1.50 που έδιναν οι στοιχηματικές για τον Άσο της City χθες, έτσι. Που τελικά αποδείχτηκε, ναι, δεν βγήκε, άσχετα με τις φάσεις που έχασε, τέλος πάντων, που ήταν καλύτερη όντως και έπρεπε να κερδίσει, αλλά πιο δύσκολα βγαίνει αυτό το 1.50, πιο δύσκολα βγήκε ο Άσος σύμφωνα με το αποτέλεσμα, με το σκορ που είχαμε στο τέλος. Ήταν ένα μάτς, ρε παιδί μου, που υπήρχε χθες ένα μεγάλο φαβορί και η Ρεάλ, ας πούμε, ήταν το outsider, έτσι, όχι όπως το είδαμε, πριν ξεκινήσει και στη διάρκεια του, αν θέλεις. Ήταν το μεγάλο φαβορί. Είδα. Ήταν δηλαδή η City που σε όλο το παιχνίδι είχε το πάνω χέρι. Για μένα ναι. Νομίζω, επειδή το συζητήσαμε και στην Κοσμοτέ TV πριν από τον αγώνα στο pre-game, γιατί είχε γίνει λόγος η κουβέντα για την πολύ χαμηλή απόδοση που έδινε η νίκη της Manchester City, γιατί θεωρείται τόσο μεγάλο φαβορί. Με βάση την εικόνα και την κατάσταση των δύο ομάδων, ήταν λογικό να βγουν αυτές οι αποδόσεις. Νομίζω ότι οι περισσότεροι από εμάς έχουμε μείνει στο όνομα της Real Madrid, στη βαριά φανέλα, στην εμπειρία της Champions League. Ναι. Που ξέρεις, είναι πράγματα τα οποία χθες παραλίγο να τις δώσουν και την ισοπαλία. Παραλίγο. Θα τα υπερβάλλω. Θα μπορούσε, εν πάση περιπτώσει, να πάρει και την ισοπαλία, αν είχε μεγαλύτερη τύχη με το μέρος της. Αλλά λέω ότι έτσι κι αλλιώς η Real Madrid έχει αποκλείσει δύο ομάδες που ήταν καλύτερες από αυτές μέχρι τώρα στο Champions League. Και η Paris ήταν καλύτερη και η Chelsea ήταν καλύτερη. Θα είναι πολύ μεγάλη έκπληξη για μένα αν καταφέρει να αποκλείσει και μια τρίτη καλύτερη ομάδα. Γιατί κακά τα ψέματα, η διαφορά σε ομαδικό επίπεδο, σε επίπεδο ομάδας ανάμεσα στις δύο, είναι πάρα πολύ μεγάλη κατά τη γνώμη μου. Απλώς υπάρχουν κάποιες προσωπικότητες στη Real Madrid, κάποιες παίχτες που έχουν πολλές παραστάσεις, ο Μπενζεμά, ο Κρός, ο Μόντριτς, ο Αλάμπα, ο Κουρτουά, που παίζουν περισσότερο με το μυαλό και λιγότερο με τα πόδια. Και καταφέρνει η Real Madrid και στέκεται μέσα στα παιχνίδια και μπορεί να τα κλέβει. Πόσες φορές θα συνεχιστεί όμως αυτό? Εγώ λέω ότι ήταν δικαιολογημένες οι αποδόσεις με βάση την αγωνιστική κατάσταση των δύο ομάδων. Και νομίζω ότι σε ένα μεγάλο βαθμό αυτό επιβεβαιώθηκε και από το ίδιο το παιχνίδι. Μην κοιτάς το τελικό αποτέλεσμα, το 4-3. Εγώ λέω ότι το χθεσινό μάτς θα μπορούσε να έχει τελειώσει και 7-3. Ήταν τέτοια η εικόνα του παιχνιδιού. Ναι. Η πολυσυζητημένη φάση του χθεσινού παιχνιδιού είναι το πέναλτι που δίνει στη Ρεάλ. Είναι, ναι, πέναλτι. Δηλαδή, αν το δώσει τώρα στο, πώς το λένε, στο Μάντσεστερ, δεν γίνεται χαμός? Στον ανάλογο λίμπερο που υπάρχει εκεί, δεν γίνεται χαμός τώρα? Κοίτα, που συζητάνε ότι αδικήθηκε η ομάδα ή όχι? Με βάση τον κανονισμό είναι πέναλτι. Γι' αυτό και δεν μπήκε καν στη διαδικασία ο διαιτητής να πάει να το δει, γιατί και ο VAR συμφώνησε με την απόφαση. Ποιο κανονισμό? Αλλά το φετινό, τον περσινό, τον προπέρσινο, αυτό είναι το θέμα. Εκεί ήθελα να καταλήξω. Ότι έχει αλλάξει τόσες πολλές φορές ο κανονισμός για το χέρι, που πλέον βλέπεις ότι ακόμα και οι ίδιοι ποδοσφαιριστές δεν ξέρουν τι ισχύει και τι δεν ισχύει.
Υπάρχουν παράγραφοι στον κανονισμό που αλλάζουν, υπάρχουν πράγματα τα οποία σβήνονται, πράγματα τα οποία επανέρχονται. Μέχρι πριν από λίγο καιρό αυτό που είδαμε χθες δεν θα ήταν πέναλτι. Με τα τωρινά δεδομένα είναι πέναλτι. Γιατί το χέρι θεωρητικά θεωρείται ότι είναι σε αφύσικη θέση, είναι πάνω από το ύψος του ώμου. Ναι. Και τώρα ακόμα και αν βρει πάνω στον παίχτη και πάει στο χέρι, καταλογίζεται πέναλτι. Αλλά θυμάσαι τι γίνεται με την μπάλα που πηγαίνει στα δίχτυα από προσπάθεια του συμπαίχτη σου που έχει κοντρολάρει πριν και στην πασάρη. Τι ίσχυε πριν από λίγο καιρό, τι ισχύει τώρα. Γενικώς νομίζω ότι πρέπει να φτιαχτεί επιτέλους ένα κανονισμός για το χέρι που θα είναι απολύτως ξεκάθαρος. Γιατί αν μιλάμε για πρόθεση, γιατί αυτό είναι στο μυαλό όσων φτιάχνουν τους κανονισμούς, να τιμωρούν την πρόθεση. Εγώ λέω ότι ο Λαπόρτ χθες δεν είχε πρόθεση να βρει την μπάλα με το χέρι. Και αυτό φαίνεται γιατί πάει και τη βρίσκει με το κεφάλι. Ναι. Όπως επίσης και αυτό λένε και οι συμπαίκτες του στο διαιτητή. Ναι, ναι, προφανώς. Αλλά ξέρεις, εδώ πάμε με το γράμμα του κανονισμού. Εγώ λέω ότι κανένας δεν πηδάει να πάρει κεφαλιά με τα χέρια κολλημένα στα πλευρά του. Είναι κάτι αφύσικο, είναι έξω από τη λογική. Mm-hmm. Για να πηδήξεις ψηλά δίνεις όθηση με τα χέρια. Είναι κανόνας αυτό. Ναι. Και επίσης και τα χέρια σε βοηθάνε όταν είσαι στον αέρα να διατηρείς την ισορροπία σου. Αν συγκρουστείς με κάποιον άλλον, δεν πειράς πάντα μονοκόμματα στην ίδια ευθεία. Πηγαίνεις δεξιά, πηγαίνεις αριστερά, με τα χέρια σου λοιπόν κρατάς ισορροπία. Εγώ λέω λοιπόν, αν θες την άποψή μου, ότι αν έφτιαχνα τους κανονισμούς, τέτοιου είδους περιπτώσεις δεν θα τις έδινα πέναλτι. Δεν θα έφτιαχνα ένα κανονισμό που να τιμωρεί τον Λαπόρτ για αυτό που έγινε χθες. Αλλά με βάση το τι ισχύει τώρα, σωστά ο Ρουμάνος διαιτητής, ο Κόβας έδωσε πέναλτι. Του χρόνου θα έχουμε σίγουρα κάτι διαφορετικό, έτσι κι αλλιώς αλλάζουν ή προσθέτουν κάτι ή αφαιρούν προφανώς, κάτι. Προφανώς. Και δεν μπορώ. Αλλά να καταλάβω γιατί. Αν συνέχεια κάτι, μπερδεύει ναι. όλο τον κόσμο. Ναι, ναι. Όλο τον κόσμο. Μα μαλώνουν οι παίχτες, μαλώνουν οι προπονητές. Πρόσφατα στην Ελλάδα, δεν θέλω να φέρω το όνομά του, προπονητής εκτέθηκε για μια περίπτωση πέναλτι γιατί ήξερε τον περσινό κανονισμό. Δεν ήξερε ότι είχε αλλάξει κάτι. Φέτος. Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Και ενώ το πολύ εύκολα στο τέλος το συζητάμε εμείς και βρίσκουμε το απλό, καταλήγουμε στο απλό, ας πούμε, που δεν θέλει να είμαστε και διάνοιες, ας πούμε, για να φτάσουμε εκεί. Εκεί οι αρμόδιοι, να το πω έτσι, οι ειδικοί, δεν το αποφασίζουν αυτό. Δεν ξέρω γιατί γίνεται αυτό. Γιατί γίνεται αυτό. Στην εποχή του VAR κιόλας, έτσι. Στην εποχή του VAR. Αυτό ήθελα να πω. Θα σου πω το εξής, ότι είναι πολύ δύσκολο για έναν διαιτητή, αν μιλήσουμε μόνο για πρόθεση, να διακρίνει στην κανονική ροή ενός αγώνα αν υπάρχει πρόθεση από τον αμυντικό ή όχι. Εγώ λέω όμως ότι στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων δεν υπάρχει πρόθεση. Τώρα όμως που υπάρχει ο VAR, είναι εύκολο να διακρίνει κανείς την πρόθεση του ποδοσφαιριστή βλέποντας σε αργή κίνηση το χέρι. Ναι. Είναι πολύ εύκολο. Ναι. Οπότε θα μπορούσαμε να πάμε σε μια τέτοια λογική ότι τιμωρούμε μόνο την πρόθεση και θα αφήσουμε τον VAR ελέγχοντας τη φάση να αποφασίσει αν υπήρχε πρόθεση ή όχι. Ή αλλιώς μετά πάμε στον καταλογισμό ως παράβασης όλων των χεριών που γίνεται ανεξαρτήτως πρόθεσης ή όχι. Εδώ υπάρχει ο κίνδυνος και γι' αυτό δεν το έχουν κάνει μέχρι τώρα, γιατί είναι ο πιο απλός τρόπος. Έτσι, χτύψει μπάλα στο χέρι σου, είναι παράβαση. Φάουλ ή πέναλτι. Δεν το κάνουν γιατί φοβούνται ότι οι επιθετικοί θα σημαδεύουν πλέον τα χέρια των αμυντικών μέσα στην περιοχή προκειμένου να κερδίζουν πέναλτι. Αυτός είναι ο μοναδικός λόγος που τους έχει κρατήσει μακριά από αυτή τη λογική. Μου στέλνουν μηνύματα, ακροατές μας ακούνε και μου με προτρέπουν να σου δώσουν συγχαρητήρια για την περιγραφή σου και την ερμηνεία στο πέναλτι του Μπενζεμά. Θες. Ναι. Τον τρόπο που το περιέγραψε, ναι. Στην εκτέλεση. Είναι εύκολα μάτσα αυτά για αυτόν το περιγράφει. Δύσκολα παιχνίδια είναι παιχνίδια στα οποία δεν γίνεται τίποτα. Τώρα δεν χρειάζεται να κάνεις πολλά πράγματα. Στις εκπομπές που έχω πει πολλές φορές ότι κάνουμε, ναι. Όταν έχεις ένα καλεσμένο ο οποίος μιλάει και ναι. ξέρει το αντικείμενο, βγαίνεις από το στούντιο και είναι σαν να μην έχεις κάνει τίποτα. Αν ο καλεσμένος δεν είναι αυτός που πρέπει, είναι σαν να έχεις δουλέψει 8 ώρες. Τι να σου πω τώρα, όπου θες. Λοιπόν, έχεις περιγράφει χθες το βράδυ, μάλλον αυτή τη ματσάρα, την υπερματσάρα. Και ναι. σήμερα σου λένε τώρα μόλις ναι. κλείσουμε το τηλέφωνο ότι κάτι συνέβη και πρέπει να περιγράψεις και το Ολυμπιακό ΣΠΑΟΚ που το έχει Κοσμοτέ και αυτό. Πας ή αρνείσαι. Δεν έχω αρνηθεί ποτέ στην επαγγελματική μου καριέρα μέχρι τώρα να κάνω το οτιδήποτε. Οπότε δεν θα το έκανα και τώρα. Και αν... Αλλά τώρα μη συγκρίνουμε. Είναι διαφορετικό το επίπεδο. Δεν μπορούμε να τα συγκρίνουμε. Ναι. Ισχύει. Θα σου πω το εξής. Όταν το μεταπτυχιακό μου το έκανα στην Αγγλία. Ναι. Στο Νιουκάστλ. Οπότε είχα μείνει για περίπου 2 χρόνια πάνω. Όταν γύρισα στην Ελλάδα και έβαλα να δω μάτς ελληνικού πρωταθλήματος, είχα την αίσθηση αρχικά ότι το βλέπω σε αργή κίνηση, ότι κάτι γινόταν στη τηλεόραση. Δεν το λέω με δόση υπερβολής, είναι ναι. πραγματικότητα. Ναι. Πέρασαν μερικά δευτερόλεπτα μέχρι να συνειδητοποιήσω ότι είναι ένα
είναι το ίδιο άθλημα, το οποίο ξέρεις, το παρακολουθείς, αλλά δεν έχει την ταχύτητα που έχει συνηθίσει να βλέπεις. Εντάξει, είμαστε μακριά από επίπεδο τέτοιων ομάδων, από επίπεδο Manchester City, από επίπεδο Real Madrid, Liverpool, έτσι κι αλλιώς αυτές οι ομάδες που είναι στο... Ναι, γι' αυτό έλεγα πριν στο ξεκίνημα της εκπομπής στον κόσμο ότι κοιτάξτε παιδιά, είδαμε αυτή την υπερματσάρα χθες. Μην μπείτε στη διαδικασία να συγκρίνετε τώρα αυτό που θα δούμε το απόγευμα εδώ στην Ελλάδα. Θα αδικήσετε παίχτες, προπονητές, συλλόγους κτλ. Είναι κρίμα αν το κάνετε αυτό. Ναι, αλλά ξέρεις, κάθε προπονητής, ανάλογα με το έμψυχο δυναμικό που έχει, φτιάχνει και μια τακτική. Το λέω με ποια έννοια, με την έννοια ότι συζητούσαμε μετά το μάτι του Ατλέτικο Μαδρίτη με τη Manchester City για το αν δικαιούται η ομάδα του Σιμεώνε με την προσπάθεια, ήταν πραγματικά μεγάλη προσπάθεια που κατέβαλε για ένα ημίωρο στο μάτι, να πάρει αυτή την πρόκληση αντί για τη Manchester City. Αν την είχε πάρει η Ατλέτικο Μαδρίτη, θα χάναμε αυτό που είδαμε χθες. Ναι, έτσι είναι. Στο κλείσιμο, θέλω και ένα σχόλιο για το σημερινό παιχνίδι. Πώς το βλέπεις να πηγαίνει με βάση και το πρώτο μάτι, το 0-0 που έχουμε στην Τούμπα, δηλαδή το παιχνίδι ενώ του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ, γιατί έχουμε και το Liverpool. Villarreal, έχουμε νωρίτερα και το Λαμία Παναθηναϊκός, χαμός γίνεται σήμερα. Ναι, κοίτα, με βάση τα δεδομένα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, ο ΠΑΟΚ είναι σε καλύτερη αγωνιστική κατάσταση στον Ολυμπιακό. Και υπάρχει επίσης ένα δεδομένο, κατά τη γνώμη μου, που του δίνει ένα προβάδισμα, μάλλον δεν του δίνει προβάδισμα, εξισορροπεί λίγο την κατάσταση σχετικά με την έδρα. Ο ΠΑΟΚ, έχω την εντύπωση ότι σε εκτός έδρας παιχνίδια εμφανίζει καλύτερη εικόνα. Ναι. Άρα λοιπόν έρχεται σε μια ισορροπία ο παράγοντας έδρα με την καλύτερη εικόνα του ΠΑΟΚ μακριά από την Τούμπα. Λέω ότι θα είναι μια μεγάλη μάχη η οποία θα κριθεί σε λεπτομέρειες. Αλλά αν μου ζητάς να σου μιλήσω για την αγωνιστική κατάσταση των δύο ομάδων, ο Ολυμπιακός δεν είναι στα καλά του φέτος. Mm-hmm. Είναι ξεκάθαρο. Υπάρχουν ένα σωρό λόγοι για τους οποίους δεν είναι καλά, αλλά δεν είναι τις παρούσες να τους αναλύσουμε. Ναι. Ο ΠΑΟΚ είναι σε καλύτερη κατάσταση από τον Ολυμπιακό. Και επειδή υπάρχει αυτός ο παράγοντας της έδρας, ξέρεις, εξισορροπεί λίγο την κατάσταση, λέω ότι θα γίνει μια πολύ μεγάλη μάχη και θα κρυφτεί λεπτομέρειες. Πιστεύω ότι μπορεί να πάει η πρόκληση και από τις δύο πλευρές. Από την πλευρά του Ολυμπιακού. Ενώ στο άλλο λες ότι... Θα έπαινα στη λογική να κάνω πρόβλεψη. Που μετράει και το εκτός έδρας γκολ στο κύπελλο, να το θυμίσω για μια ακόμη φορά. Ναι. Έχουμε αυτό και το... Έχω πει πολλές φορές ότι το 0-0 σε εκτός έδρας δεν είναι κακό αποτέλεσμα. Δεν είναι, ναι. Συμφωνώ και εγώ μαζί. Συμφωνώ. Και στο άλλο παιχνίδι ο Παναθηναϊκός δεν νομίζω να έχει πρόβλημα, έτσι, με την Λαμία. Αν και πολλά έχουμε δει. Δεν είμαι τόσο σίγουρος με ποια έννοια. Με την έννοια ότι ο Παναθηναϊκός αντιθέτως είναι πολύ μέτριος στα εκτός έδρας παιχνίδια την φετινή σεζόν. Υπάρχει προφανώς μια μεγάλη διαφορά δυναμικότητας ανάμεσα στις δύο ομάδες. Υπάρχει αυτό το 1-0 του πρώτου αγώνα. Αλλά η Λαμία, άμα ρίξει κανείς μια ματιά στο έμψυχο δυναμικό, έχει παίχτες έμπειρους. Έχει παίχτες που έχουν παραστάσεις. Δεν θα έλεγα ότι θα είναι μια πολύ εύκολη δουλειά για τον Παναθηναϊκό. Προφανώς και είναι το φαβορί, αλλά υπάρχει ένα σχετικό όμως στη Λαμία, γιατί έλεγαν πολλοί ότι δεν θα ρίξει πολύ μεγάλο βάρος στο κύπελλο, μια που την μάχη και την παραμονή στην κατηγορία. Αλλά εγώ λέω όταν έχει φτάσει στα ημιτελικά, είσαι η Λαμία, δεν μπορείς να αφήσεις τον ημιτελικό μακριά, εκτός. Και νομίζω θα το παλέψει, αλλά προφανώς ο Παναθηναϊκός είναι φαβορί. Είναι όμως σε ένα κρίσιμο σημείο με ποια είναι, ότι μπορεί μέσα σε μερικές μέρες να χάσει τα πάντα. Δηλαδή μείνει έξω από το κύπελο και δεν καταφέρει να κρατήσει και την θέση που οδηγεί στην Ευρώπη μέσω του πρωταθλήματος, έχει τελειώσει μια χρονιά και ψάχνει να βρεις αν ήταν πετυχημένη για τον Παναθηναϊκό ή αποτυχημένη. Γιατί έτσι είναι, ακριβώς όπως το λες. Λοιπόν, σε ζηλέψανε και αρκετοί συνάδελφοι που μου στέλνουν μηνύματα για την περιγραφή σου εχθές και για το μάτς αυτό, τώρα που μας ακούνε στον αέρα. Σε ευχαριστώ πολύ, Σωτήρη Κωνσταβάρα, που ήσουν στον αέρα μαζί μου. Να είσαι καλά. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ.